Ωμέγα Στέφαν Μπόμπεκ επαναστατεί, εφαρμόζοντας το 4-3-3 και δημιουργεί μια ομάδα που αποδίδει εκθαμβωτικό ποδόσφαιρο και κατακτά αίτητη τον τίτλο του 1964. Την εποχή εκείνη, από το 1963 και μετά, υπήρξε μια συγκυρία, μια συγκέντρωση μεγάλων ποδοσφαιριστών που εάν σήμερα ο Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε, οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα είχε έναν από αυτούς, θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Υπήρχε δηλαδή η ομάδα που είχε τον Τάκη τον Λουκανίδη, τον πολύ μεγάλο τον Κανονιέρη τον Παπα Εμμανουήλ, τον Μίμη τον Δωμάζο, τον Αριστίδη τον Καμάρα, παίκτες οι οποίοι θα έπαιζαν σήμερα σε πολύ μεγάλες ομάδες. Ήμασταν μια ομάδα πάρα πολύ αγαπημένη, πάρα πολύ αγαπημένη, δεμένη ο ένας με τον άλλον, φίλοι. Αυτό το καλό είχαμε την εποχή εκείνη στην αρχή και έτσι κάναμε την μεγάλη ομάδα που φτάσαμε και στο σημείο να πάρουμε και αίτητο πρωτάθλημα. Πέρασαν τόσα χρόνια και δυστυχώς ακόμα δεν το έχει καταρρύψει κανείς. Και υπάρχει αυτό το πρωτάθλημα που λέει ο Παναθηναϊκός που πήρε, δεν το πήρε κανένας άλλος, που έχουν και τη δύναμη και τα μέσα για να μπορέσουν να το πάρουν όμως. Χωρίς ήττα δεν το πήρε κανένας, μόνο εμείς. Όταν πήραμε το αίτητο πρωτάθλημα. Το 64. 64, 64 επί Μπόμπεκ. Ναι. Αυτό το 64. Έτσι, και θυμάμαι και το 64 επειδή αναφέρατε. Ναι. Τελευταίο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το πρωτάθλημα, είχε μόνο 6 οπαλίες. Ναι. Και έπαιζε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός του Καραϊσκάκη. Το Καραϊσκάκη. Και κερδίσανε 1-0 ο Παναθηναϊκός με γκολ δικό σας. Με γκολ δικό σας που ήμουν εγώ φοιτητής, πρωτοετής και τάρχασα από τη χαρά μου και λέω σκίστε τους, κάντε τους και με πετάξανε στα σκαλιά κάτω. Οι Ολυμπιακοί. Αλλά και σήμερα θα με σκοτώναν, εννοείται, διότι δεν υπήρχε τότε χουλιγκανισμός. Ο τελικός αγώνας πρωταθλήματος 1964 φέρνει αντιμετώπους τους δύο αιωνίους αντιπάλους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Εκνευρισμός στο γήπεδο, εκνευρισμός και στις κερκίδες. Ο αγών είναι ανθύρωπος, ώσπου με δύο κεφαλιές του Πανάκη και του Λουκανίδη η μπάλα περνάει τη γραμμή του τέρματος.